Η σπηλιά του Δράκου ανακαλύφθηκε το 1940 από κατοίκους της Καστοριάς. Πήρε το όνομά της από την είσοδό της που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στη λίμνη και έχει τη μορφή στόματος Δράκου. Βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της Χερσονήσου, κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου της Μονής της Παναγίας της Μαυριώτισσας. Σύμφωνα με την παράδοση, πριν από πολλούς αιώνες ήταν χρυσορυχείο που τη φύλαγε άγρυπνα ένας δράκος που ανέπνεε και έβγαζε από το στόμα του φλόγες και δηλητηριώδεις ατμούς. Το τέρας μετά από μάχη κτυπήθηκε και επέπλεε νεκρό στα νερά της λίμνης. Κατόπιν με αναμένους δαυλούς, άνθρωποι προχώρησαν στη σπηλιά, όπου κάποια στιγμή οι δαυλοί έσβησαν λόγω έλλειψης οξυγόνου στο βάθος του σπηλαίου. Τότε ακούστηκε μια φωνή να λέει: «Εκείνος που θα σκύψει και θα πάρει μια χούφτα λάσπης που πατάει θα μετανιώσει, αλλά και εκείνος που δεν θα πάρει πάλι θα μετανιώσει». Ορισμένοι τόλμησαν να πάρουν λάσπη από το σπήλαιο και βγαίνοντας έξω στο φως του ήλιου είδαν με έκπληξη πως κρατούσαν υγρή χρυσόσκονη. Το 1968 έγινε η χαρτογράφησή του, οπότε αποκαλύφθηκαν στο εσωτερικό του 7 υπόγειες λίμνες, 10 αίθουσες διαφορών διαστάσεων και 5 διάδρομοι σύραγγες. Στο εσωτερικό του σπηλαίου του Δράκου εντοπίστηκαν παλαιοντολογικά κατάλοιπα, με κυριότερα τα οστά σπηλαίας Άρκτου ή Αρκούδας των σπηλαίων. Η φυσική ομορφιά οφείλεται στον πλούσιο σταλακτητικό και σταλαγμητικό διάκοσμο και τις 4 λίμνες που συναντάμε. Ο επισκέπτης περνά όμορφα κατασκευασμένες γέφυρες, 2 συμπαγείς και μια πλωτή. Η διαδρομή των επισκεπτών στο σπήλαιο έχει μήκος συνολικά 300 μέτρα. Είναι ένα από τα πιο σύγχρονα σπήλαια των Βαλκανίων, εξοπλισμένη με τα πιο σύγχρονα συστήματα ανακύκλωσης του αέρα και διατήρησης της ισορροπίας του κλίματος. Η σπηλιά είναι ανοιχτή καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, όπου πρέπει να μαζευτεί ένας μικρός αριθμός ατόμων προκειμένου να γίνει η ξενάγηση.